Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Μπιτζάνη, coach. Η ομάδα σας δεν θα κατάφερε σήμερα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Πείτε μας πώς βιώσατε εσείς την αναμέτρηση. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε εμφανές πρόβλημα στην άμυνα. Φάγαμε 5 πόντους. Δεν καταφέραμε να σταματήσουμε κάποια μεγάλα σουτ της αντίπαλης ομάδος. Στο δεύτερο ημίχρονο γυρίσαμε το παιχνίδι. Θεωρώ το μάτς έχει κρυθεί περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη, όταν έχουμε περάσει μπροστά 73-70 και έχοντας κάνει 3 καλές επιθέσεις, έχουμε χάσει 3 σουτ. Αντιθέτου, εμείς φάγαμε, μας έτρεξε η αντίπαλη ομάδα ένα 10-0. Εμείς δεν βάλαμε κάποια σουτ. Εκείνοι βάλανε, έτσι είναι το μπάσκετ. Και δυστυχώς στο τέλος δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Πρέπει να πω ότι όταν έχεις την έδρα σου ένα κακό ποσοστό 22% στα τρίποντα και όταν η αντίπαλη ομάδα σκοράρει 15 τρίποντα, νομίζω εκεί ήταν το κλειδί του παιχνιδιού. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ακολουθεί μετά τις γιορτές ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και θα πάμε να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Καλές γιορτές και με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.